επιθεώρηση των δυνάμεων του Εθνικού Λιβυκού Στρατού πραγματοποίησε ο στρατάρχης της Λιβύης Χαλίφα Χάφταρ. Βλέπουμε σε φωτογραφίες που έχει αναρτήσει η μη επίσημη σελίδα του Εθνικού Λιβυκού Στρατού στο Twitter εντυπωσιακές εικόνες. Φαίνεται ότι τόσο το υλικό είναι άψογα συντηρημένο, βλέπουμε άρματα μάχης, όσο και το ηθικό των στρατιωτών και των αξιωματικών. Σκοπός της επιθεωρήσεως, εκτός από το να εξετάσει ο στρατάρχης την ετοιμότητα και τον εξοπλισμό του, πιστεύουμε ότι είναι και οι προετοιμασίες που κάνει για την εκδήλωση μεγάλες αντεπιθέσεως, ώστε να ανατρέψει κάποιες προωθήσεις που έκαναν οι δυνάμεις της Τριπόλεως, οι οποίες κατέλαβαν στρατηγικά σημεία με την καθοριστική βοήθεια της αναθεωρητικής Άγκυρας. Υπενθυμίζουμε ότι με τη βοήθεια 7-8 τουρκικών φρεγατών, οι οποίες βομβάρδιζαν με πυράβλους τις θέσεις του Λιβυκού στρατού από τη θάλασσα, καθώς και μη επανδρομένων αεροσκαφών, αλλά και από την ξηρά με χιλιάδες Σύριους μισθοφόρους φανατικούς που έστειλε ο Ερντογάν για να ενισχύσει το σύμμαχό του Σαράτζ, πέτυχαν οι δυνάμεις της Τρίπολης την κατάληψη της στρατηγικής σημασίας αεροπορικής βάσεως Αλβατίγια και της Ταρχούνα. Όπως σας έχουμε παρουσιάσει από αυτό το κανάλι, οι δυνάμεις των Τούρκων και των Φιλότουρκων προέβησαν σε θηριωδίες εναντίον του ντόπιου πληθυσμού. Σφοδρούς βομβαρδισμούς πραγματοποίησε η Λιβυκή αεροπορία εναντίον της κατεχόμενης πλέον βάσης Αλβατίγια. Επλήγησαν σημαντικές θέσεις των Τούρκων και των Φιλότουρκων μέσα στη βάση. Παρουσιάζουμε όλες τις εικόνες από την μη επίσημη σελίδα του Λιβυκού στρατού. Φαίνονται καθαρά οι στόχοι που έχουν καταστραφεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, 4 Τούρκοι αξιωματικοί φαίνεται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα στη βάση από τους βομβαρδισμούς της Λιβυκής αεροπορίας. Σύμφωνα με το έγκυρο Al-Masrad, φαίνεται ότι καταστράφηκε και ραντάρ συστήματος HAWK, συστήματος αντιεροπορικής άμυνας της Τουρκίας. Το είχε εγκαταστήσει στην αεροπορική βάση Αλβατίγια ώστε να την μπλοκάρει. Σύμφωνα με υψηλόβαθμη στρατιωτική πηγή από τη Λιβύη, παρακολουθούσαν τη μεταφορά και εγκατάσταση του τουρκικού συστήματος εναέριας άμυνας HAWK και τα αξεσουάρ και τα παρελκόμενά του. Οπότε οι λιβικές δυνάμεις πήραν την απόφαση να την καταστρέψουν εφόσον μπήκε σε λειτουργία και πράγματι το σύστημα καταστράφηκε από τη λιβική αεροπορία. Ο Ερντογάν έχει ζητήσει τη συγκεκριμένη βάση για να εγκαταστήσει τουρκικές αεροπορικές δυνάμεις εκεί, καθώς και ναυτικές μονάδες στη Μισράτα. Σκοπός του με αυτή την εγκατάσταση αεροναυτικών δυνάμεων είναι ο πλήρης έλεγχος της Λιβύης. Από εκεί θα απειλεί την Αίγυπτο και όλη τη Βόρεια Αφρική, καθώς και την Ελλάδα από τα Νότα. Φαίνεται όμως ότι ο στρατάρχης της Λιβύης, ο λιβικός στρατός και λαός, καθώς και οι σύμμαχοί τους, δεν πρόκειται να αφήσουν τη σημαντική βορειοαφρικανική χώρα στα χέρια των Οθωμανών.